δεν ρισκάρουμε την ζωή κανενός. Την οργή του Πρόεδρου τη Επιτροπή Προσφύγων προκάλεσαν αναφορέ του Διευθυντή τη Υπηρεσία Διαχείριση Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ότι η υπηρεσία αδυνατεί να συντηρεί και να κτίρια για στέγαση προσφύγων, επικαλούμενο στο φόρτο εργασία και το οικονομικό κόστο. Σύμφωνα με την νομοθεσία που επικυρώθηκε πρόσφατα και από το Ανώτατο Δικαστήριο, είναι πλέον υποχρεωτική διενέργεια μελέτη στατική επάρκεια των τουρκοκυπριακών οικείων, προτού αυτέ παραχωρηθούν σε δικαιούχου. Εμεί ζητούμε και ασφαλεία και στέγαση για τον προσφυγικό κόσμο δεν είναι πεταξούμενοι οι προσφυγές για να τους βάλουν μέσα σε κατοικίες οι οποίες είναι ακατάλληλες. Ο διευθύντη τη υπηρεσία διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών, Γιώργο Μαρτσεόπουλο, ανέφερε πω το κονδύλι τη υποχρέωση εκπώνηση στατική μελέτη, που έχει κόστο 5 με 6.000 ευρώ, ίσω δεν αρκεί για τι συντηρήσει των κτηρίων που ήδη χρησιμοποιούνται και σίγουρα για την εκπώνηση στατική μελέτη για κάθε νεοκτήριο το οποίο θα διατίθεται προ χρήση το συντομότερο δυνατόν να αποταθεί στο Υπουργείο του, να καταρτήσει συγκεκριμένων πλάνων διαχείρισης και συγκεκριμένων σχέδιων και να εφαρμόσει την νομοθεσία. Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ πάντως χαρακτήρισαν υπερβολικό το ποσό των 5.000 ευρώ, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι ετοιμάζεται νομοσχέδιο για MOT, δηλαδή έλεγχο στατικότητας και για όλες τις κατοικίες της ελευθερής περιοχής.